και καλώς βρεθήκαμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση και ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Ας υποδεχθούμε λοιπόν όλοι μαζί τον Θεοδόση, τον άνθρωπο που ενώνει, τον δήμαρχο που αγωνίζεται και διεκδικεί για την νεολαία αυτού του τόπου, τον Θεοδόση που εμπιστεύεται τους νέους και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο ταξίδι το 2019, όταν τολμήσαμε μαζί με τους συνεργάτες μου να πούμε ότι θα κάνουμε μία βραδιά αφιερωμένη στη νεολαία, γιατί η νεολαία είναι η δύναμή μας, δεν πιστεύαμε τότε ότι θα ακολουθήσει τόσος κόσμος αυτή τη δική μας πολιτική επιλογή. Απόψε βλέπω πολλούς περισσότερους, άρα κάτι καλό κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Αποδείξαμε ότι στηριζόμαστε σε εσάς, παλεύουμε για εσάς και βλέπουμε μέσα από τα δικά σας μάτια την κόπο ονειρεύεστε. Ξέρετε, υπήρχε ένας μεγάλος προβληματισμός απόψε αν έπρεπε να γίνει αυτή η εκδήλωση για όλα τα τραγικά που συμβαίνουν από άκρη σε άκρη στη χώρα μας. Όμως, αυτή η βραδιά απόψε είναι αφιερωμένη σε εσάς, στη νεολαία. Στη νεολαία που θα κληροδοτήσει έναν άλλο τόπο, μια άλλη κο, πιο όμορφη, πιο ασφαλή και θέλουμε να κληροδοτήσουμε στη νέα γενιά μια πατρίδα πιο ασφαλή και για αυτή την πατρίδα που εσείς θα παλέψετε, εμείς θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι. Γι' αυτό επέλεξα απόψε να είμαστε όλοι εδώ. Ξέρετε, όταν πρωτοβρεθήκαμε το 2019, είχα πει ότι εμπιστεύομαι τους νέους, ότι θέλω να δώσω ευκαιρίες στους νέους. Και θεωρώ ότι αυτό το πετύχαμε και το κατακτήσαμε και κυρίως το κατέκτησαν οι ίδιοι οι άνθρωποι που εγώ εμπιστεύτηκα και εσείς εμπιστευτήκατε και είναι οι συνεργάτες μου. Και αυτοί οι συνεργάτες, συν πολλούς από εσάς, που θα πλαισιώσετε αυτό το ψηφοδέλτιο της ανανέωσης, θα είναι η δύναμη πυρός και την επόμενη πενταετία. Παλέψαμε, διεκδικήσαμε και υλοποιήσαμε. Κάναμε αρκετά. Στον αθλητισμό, δεν είναι καθόλου τυχαίο που μόλις σε 4 χρόνια, με 2,5 χρόνια πανδημίας, πρασινίσαμε 5 γήπεδα σε όλο το νησί. Σταθήκαμε δίπλα στην αθλητική νεολαία του νησιού μας και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι γι' αυτό και κυρίως για τα μικρά παιδιά, τα ακόμα μικρότερα παιδιά που δεν είναι απόψε εδώ. Ετοιμάζουμε τα κλειστά γυμναστήρια στα χωριά, γιατί οι νέοι άνθρωποι στα χωριά δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ξεκινάμε από την Καρδάμενα. Μέσα στον Οκτώβριο τοποθετείται ο Θόλος, το κλειστό γυμναστήριο δηλαδή που θα τεθεί στη διάθεση των αθλητών της Καρδάμενας. Ακολουθεί το Πυλί, η Κέφαλος. Και βέβαια, επειδή το άκουσα, πραγματικά στόχος μεγάλος της επόμενης πενταετίας είναι το κλειστό κολυμβητήριο. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτά. Πετύχαμε για πρώτη φορά η ΚΟΣ να μπει στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πετύχαμε να φέρουμε το πρώτο μεταπτυχιακό τμήμα στην ΚΟ. 17 του Σεπτέμβρη ορκίζονται 35 νέοι συμπολίτες μας και ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος. Γιατί πιστεύουμε βαθύτατα ότι η γνώση είναι η δύναμη αυτού του τόπου, η δύναμη των νέων ανθρώπων για να πάμε μπροστά και να πάμε μαζί σας μπροστά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Απόψε προφανώς δεν είμαστε εδώ ούτε για να ξεδιπλώσουμε τις θέσεις μας, το πρόγραμμά μας, θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαστε εδώ να περάσουμε όμορφα. Σας ευχαριστώ πραγματικά από βάθους ψυχής και εγώ και οι συνεργάτες μου, γιατί αυτό που εγώ αντικρίζω απόψε δεν έχει προηγούμενο σε μία στιγμή
που όλη η ΚΟΣ στο πικ της τουριστικής περιόδου εργάζεται πυρετωδώς, παρόλα αυτά εσείς προτιμήσατε απόψε να βρίσκεστε εδώ και σας ευχαριστώ. Να περάσετε καλά. Καλή διασκέδαση.